Η αλήθεια είναι ότι με τα κλειστά επαγγέλματα ένα φόβο υπάρχει και αυτό είναι να υποχωρήσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό νομίζω ότι κάπω και η πίεση ασκήθηκε ώστε αυτά να γίνουν πριν από την επόμενη δόση του Μαρτίου. Μα μπορεί να υποχωρήσει. Έχουν υποχωρήσει πάρα πολλέ κυβερνήσει στο παρελθόν και γι' αυτό φτάσαμε να είμαστε η πλέον καθυστερημένη χώρα σε ένα εξαιρετικά αυτονόητο θέμα. Ότι δηλαδή τα επαγγέλματα πρέπει να είναι ανοιχτά, η πρόσβαση σε αυτά πρέπει να είναι ελεύθερη και στην πλευρά όσων αποφασίζουν να κάνουν ένα επάγγελμα, να το επιλέξουν, αλλά και στην άλλη, που είναι πολύ σημαντική, όσοι αποφασίζουν να απευθυνθούν στους επαγγελματίες και να ζητήσουν την βοήθειά τους, στις υπηρεσίες τους. Έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι αν μπορούσαμε να μεταφερθούμε τρία χρόνια μετά, όχι παραπάνω, mm -hmm. τρία, πέντε ακόμη καλύτερα, θα βλέπατε όλοι και θα βλέπαμε όλοι ότι θα είναι η αλλαγή αυτή που ετοιμάζεται τώρα προς όφελο όλων. Πρώτα απ' όλα των επαγγελματιών. Επίση, θεωρώ ότι είναι έξυπνο και σωστό. Δεν υπάρχει κι άλλο τρόπο ότι πρακτικώ καταργεί τα πάντα, χωρί να ξέρει τι ακριβώ καταργεί. Αυτό είναι κι ένα λόγο που θα πολεμηθεί στα δικαστήρια, διότι ένα νόμο πρέπει να είναι σαφή στο ότι καταργεί. Πάντως δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Είναι τόσο παντού κρυμμένε διατάξει, λειτουργικέ, μη λειτουργικέ, διάφορα πράγματα. Τελικώ κλείνουν ή ρυθμίζουν από το κράτο ή σε συνεννόηση κάποιων σωματείων με το κράτο κάποια πράγματα που αφορούν όμω τελικά τη ζωή μα, που δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και δεν είναι θέμα μνημονίου, έτσι. Κοίτα να δει τώρα αυτό. Οι Ιανντέ δεν είναι τόσο θέμα μνημονίου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα δικό μα θέμα, καθαρά. Το συζητούμε 15 χρόνια τουλάχιστον, σε άλλα επαγγέλματα και περισσότερο. Και θα έπρεπε σταδιακά να τα έχουμε συμφωνήσει mm -hmm. και όχι όλα μαζί συλλήφθη mm -hmm. να γίνονται οι ρυθμίσει αυτέ. Είναι όμω θέμα μνημονίου ω προ αυτό. Ότι αφορούν στην ανταγωνιστικότητα τη χώρα, αφορούν στη δυνατότητα να περιοριστεί η ανεργία. Άρα, με αυτή την έννοια, κατατείνουν όλα αυτά, όλε αυτέ το ρυθμίσει, mm -hmm. στο να έχουμε μια καλύτερη, mm -hmm. πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική οικονομία. Και αυτή τη χρειαζόμαστε, γιατί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε κάτι χρέη να πληρώσουμε. Mm -hmm.